Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχω τη χαρά να φιλοξενώ σε αυτό το μέρος της εκπομπής τον κύριο Νίκο Τοουλιά, τον Περιφερειακό Διευθυντή Ανατολικής Κρήτης της Τράπεζας Πειραιός. Θέλω να τον καλωσορίσω. Κύριε Τοουλιά, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, και νομίζω η συζήτησή μας έρχεται σε ένα ιδανικό σημείο. Σε ένα ιδανικό σημείο από ποια άποψη? Το ότι η Τράπεζα Πειραιός, στα πλαίσια και της εξωστρέφειας και θέλοντας να στηρίξει εμπράκτως και τους αγρότες, έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο να παρέχει σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία και ενισχύσεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η επόμενη μέρα του ελληνικού αγροτικού τομέα, το γνωρίζουμε όλοι, ότι θα βασιστεί στον εξυγχρονισμό και βεβαίως στο κομμάτι του να γίνει ο αγρότης πιο αποτελεσματικός. Γιατί μέσα από την ποιότητα τελικά θα έρθει και η ανταγωνιστικότητα. Αυτό που θέλω από εσάς να μου πείτε σε πρώτη φάση, ποια θα είναι η συμβολή της Τράπεζας Πειραιός εν της πράγμαση από εδώ και στο εξής? Η συμβολή είναι ότι η Τράπεζα Πειραιός βρίσκεται σε μια εξαιρετική συγκυρία. Ναι. Υπάρχει δυνατότητα επιχορήγησης μεγάλων επενδυτικών πλάνων μέσα από το σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα μπορεί να βοηθήσει και αποφασιστικά και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό όμως, για να υλοποιηθεί, θα πρέπει να γίνει άμεσα εξυγχρονισμός του αγροτικού τομέα για να γίνει πιο αποτελεσματικός και πιο αποφασιστικός. Ήδη στην Ελλάδα 8.600 αγρότες έχουν πάρει έγκριση στα σχέδια βελτίωσή τους για την επιχορήγησή τους. Και με ένα αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό. Φτάνει αυτή τη στιγμή στα 800, περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ και τα ποσά της επιχορήγησης που θα ανέλθουν γύρω στα 480 εκατομμύρια ευρώ. Στην περιφέρεια Κρήτης, που μας αφορά κιόλας, ήδη 750 αγρότες έχουν πάρει έγκριση στα σχέδια βελτίωσής τους, συνολικού προϋπολογισμού περίπου στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Πιστεύουμε στην Τράπεζα Πειραιός ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για τον αγροτικό κόσμο να επιφοληθεί από αυτή την ενέργεια και ουσιαστικά να τρέξει, να εξυγχρονίσει τις αγροτικές επιχειρήσεις. Αυτό θα τους δώσει προστιθέμενη αξία στο προϊόν τους, mm-hmm. μείωση του κόστους παραγωγής και θα γίνει και μια ορθολογική ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Για τους αγρότες που έχουν ένα εγκεκριμένο σχέδιο, κύριε Τοουλιά, τι παρέχει η Τράπεζα Πειραιός? Στηρίζουμε κάθε γηγής επενδυτικό πλάνο για με σύνθετες και χρηματοδοτικές λύσεις για κάθε παραγωγό. Λόγω της μεγάλης εμπειρίας που έχουμε στο κομμάτι αυτό και της γνωσίας που έχουμε τόσα χρόνια, πιστεύουμε ότι έχουμε φτιάξει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων για τα σχέδια βελτίωσης, όπως είναι το επενδυτικό δάνειο, το δάνειο έναντι επιχορήγησης, η εγκυητική επιστολή προεξόφληση μέρους της επιχορήγησης, αλλά και δάνεια για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων. Πιστεύουμε ότι εξετάζοντας κάθε δάνειο ξεχωριστά, έρχομαστε πιο κοντά στον αγρότη, δίνοντας εξειδικευμένες λύσεις βάσει τις ανάγκες που έχει συντρέξει μέσα στο πλάνο και στο σχέδιο βελτίωσής του. Μάλιστα. Εγώ θέλω να δούμε λίγο και το κομμάτι, το αναφέρατε προηγουμένως, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και αν μπορείτε να μας περιγράψετε, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, όλες εκείνες τις παραμέτρους του σχετικού προγράμματος και πώς τελικά μπορεί να αξιοποιηθεί και από τους ίδιους αγρότες. Στόχος της Τράπεζας Πειραιός, μέσα από μια μονάδα που την έχουμε πάνω από 10 χρόνια, το Green Banking της Τράπεζας Πειραιός, είναι να χρηματοδοτούμε, και έχουμε την εμπειρία να το κάνουμε αυτό, mm-hmm. κάθε επένδυση που υπάρχει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα, μέσα στο πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης, η Τράπεζα μπορεί να χρηματοδοτήσει κάθε ενέργεια για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, mm-hmm. καθώς επίσης και για αυτοενέργεια κατανάλωσης ρεύματος, τα net metering, έτσι ώστε να μειώσει το κόστος ο αγρότης και η αγροτική επιχείρηση. Mm-hmm. Τώρα, για τα αγροτικά σχήματα και για πιο μεγάλες ομάδες παραγωγών, έχουμε ετοιμάσει μεγάλα και προνομιακά προγράμματα για τις επενδύσεις τους, έτσι ώστε να εγκαταστήσουν και να δημιουργήσουν το δικό τους φωτοβολταϊκό σταθμό για την παραγωγή και για την πώληση της ενέργειας. Mm-hmm. Αυτό θα τους βοηθήσει στη μείωση και στην πώληση να αποκτήσουν και κάποιο κέρδος από όλη αυτή την ενέργεια. Mm-hmm. Επίσης, για τους αγρότες που έχουν ήδη φωτοβολταϊκούς σταθμούς, μπορούμε να τους εξοπλίσουμε και να τους αναχρηματοδοτήσουμε για τον εξοπλισμό τους, ώστε να υπάρχει αναβάθμισή τους. Μάλιστα. Τώρα, γενικότερα έχουμε παρατηρήσει ότι η Τράπεζα Πειραιός στο πέρασμα των χρόνων έχει αποτελέσει έναν αρρωγό, ένα σύμμαχο σε όλο αυτό το κομμάτι που ονομάζουμε αναπτυξιακή προοπτική στο κομμάτι του αγροτικού τομέα. Υπάρχουν και άλλα σημεία στα οποία σπέβδει η Τράπεζα Πειραιός να στηρίξει εμπράκτως τους αγρότες. Θέλω και να θυμηθούμε και να υπενθυμίσουμε
Προτεραιότητα μας ήταν διαχρονικά η εξασφάλιση της ρευστότητας στο αγροτικό τομέα και πολλές φορές κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Πιστεύουμε ότι η διατήρηση της ρευστότητας μπορούσε να επιλύσει, και αυτό προσβεύουμε, πολλά δομικά προβλήματα που έχει ο χώρος αυτός. Για την μείωση του κόστους παραγωγής, παραδείγματος χάρη, η Τράπεζα Πειραιώς εισήγαγε την κάρτα της Συμβολιακής Γεωργίας, όπως και την κάρτα Αγρότη, που έδινε στους αγρότες τη δυνατότητα επί της μετρητής να πάνε να αγοράσουν τα αγροεφόδια τους από τις εταιρείες με τις κατάλληλες εκτόσεις κιόλας. Την οποία, βέβαια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά την οποία οικονομική συγκυρία έσπευσαν να εκμεταλλευτούν πολλοί αγρότες. Γνωρίζω. Πολλές φορές έχουμε συζητήσει από εδώ και με αγρότες, οι οποίοι όντως χρειάστηκαν κάποια στιγμή μια επιπλέον όθηση, μια επιπλέον ενίσχυση, έσπευσαν στην Τράπεζα Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς επιδίωκε να εξυπηρετήσει όλους αυτούς τους αγρότες. Και ειδικά και στους νέους αγρότες, ναι, με το πρόγραμμα των νέων και των εισερχόμενων αγροτών, δώσαμε και προνομιακά δάνεια για την απόκτηση γη τους. Επίσης, τώρα παράλληλα με την ασφάλεια του ΕΛΓΑ, τους παρήκαμε και το πρόγραμμα της ασφάλισης αγροτικής παραγωγής. Είναι ένα ουσιαστικά πρόσθετο του ΕΛΓΑ, που εξασφάλιζε όμως τον εργότη ακόμα μια ανάσα. Τώρα που τα σχέδια βελτίωσης έχουν έρθει στην επικαιρότητα, η Τράπεζα Πειραιώς είναι ξανά μπροστά να παρέχει όλες τις χρηματοδοτούμενες λύσεις που μπορεί να επιλύσει τα προβλήματά τους, απλά να έρθουν να μας βρουν, να συζητήσουμε και να μελετήσουμε κάθε σχέδιο βελτίωσης. Και αυτό ήθελα να ρωτήσω, κύριε Τουλιά, γιατί μετά από μια περίοδο βαθιάς ύφεσης πέρασε η χώρα, γενικότερα είχε κλείσει και η στρόφιγγα, κατά ψέματα, έτσι, του δανεισμού σε όλες τις κατηγορίες και των αγροτών και των ελεύθερων επαγγελματιών γενικότερα. Τώρα φαίνεται σιγά σιγά να παίρνουν την ανιούσα και να υπάρχουν χαραμάδες ή παράθυρα, να τα ονομάσω, δανειοδότησης, έτσι ώστε σε μια δύσκολη στιγμή όπως και αυτή που περνάμε τώρα, να βοηθηθούν ακόμα και οι αγρότες, αλλά και όποιος το επιθυμεί. Τι βλέπετε αυτή την ανάγκη όντως στον κόσμο πλέον, έρχεται, σας βρίσκει και υπάρχει μια συνεννόηση, υπάρχουν διέξοδα, τι γίνεται? Πάντα με μια συζήτηση με τον πελάτη καταλαβαίνεις και τα διέξοδα και τα αδιέξοδα. Ναι. Πρέπει να είσαι αρρωγός και σύμμαχος στη συζήτηση, να το συμβουλέψεις, να τον ερμηνεύσεις ότι το επενδυτικό πλάνο αυτό βγαίνει ή δεν βγαίνει. Είναι βιώσιμο ή δεν είναι βιώσιμο. Έτσι ώστε και αυτός να το αλλάξει, να το αναπροσαρμόσει, να το φέρει πιο κοντά, έτσι ώστε και εμείς με τις λύσεις που μπορούμε να δώσουμε να τον βοηθήσουμε να το υλοποιήσει και να προχωρήσει στην εξυγχρονισμό και στην ανάπτυξή του. Μάλιστα. Επίσης, πιστεύω ότι έχουμε κάνει και πολλές συνεργασίες στον χώρο αυτό. Με μεγάλες εταιρείες του αγροτικού εξοπλισμού, όπως είναι ο Πετρόπουλος και ΣΥΑ, Θεοχαράκης ΑΕΒΕ, Τίγκας, Αγκρόμα και πολλές άλλες, που μπορούμε να τους βοηθήσουμε και δίνουμε στους πελάτες μας την δυνατότητα να τους χρηματοδοτήσουμε με τους καλύτερους όρους. Μάλιστα. Πάνω στο κομμάτι αυτό. Κύριε Τουλιά, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την σύντομη συνομιλία που σίγουρα βγήκαν πολλά συμπεράσματα, ειδικά για τους αγρότες οι οποίοι μας παρακολουθούν και σίγουρα χρειάζονται ένα σωσίβιο σε αυτή την τρικυμία που ήρθε να μας πνίξει κατά κάποιο τρόπο. Αλλά εδώ είμαστε, υπάρχουν σωσίβια, υπάρχουν λύσεις και υπάρχει και το συμβουλευτικό κομμάτι που πολύ σωστά αυτό επισημάνατε προηγουμένως, που καμιά φορά ο αγρότης, ο επαγγελματίας διστάζει. Διστάζει να ρωτήσει γιατί φοβάται ότι δεν θα πάρει απαντήσεις. Όμως εσείς τις δίδετε απλόχερα σε όλα τα καταστήματα και στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Λοιπόν, κύριε Τουλιά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Είστε επανειδήν. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε μια σύντομη διακοπή και διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.